Τη δική του απάντηση για την επίθεση που έκανε στην Πάολα δίνει ο Μέμος Μπεγνής. Δεν έχω αιμονές. Αν είχα αιμονές, θα ήμουν κάθε μέρα στο Facebook και θα έβριζα. Όπως είχε γράψει ο γνωστός καλλιτέχνης στο Facebook, θα μείνω στην παιδεία. Όταν η κερακατίνα της γειτονιάς μετέφερε τον ήχη, το μαλλί και το σκυλάδικο από τη γειτονιά στην τηλεόραση, όταν η νεολαία βάζει στη διαπασόν Πάολα και αποθεώνει την κακή αισθητική και τη φτύνια, όταν η οποιαδήποτε προσπάθεια ένστασης και κριτικής της αισθητικής του σκυλάδικου και της κατηνιάς σε κάνει να είσαι μειονότητα, τότε τα πράγματα είναι πολύ άσχημα. Μια χαρά είναι το σκυλάδικο. Φτάνει να μην γίνεται τρόπος ζωής. Και δεν εννοώ μόνο τη μουσική. Η συγκεκριμένη καλλιτέχνη δεν την ξέρω, τη γνωρίζω, δεν την εκτιμώ γιατί δεν μου αρέσει αυτό που κάνει, αλλά μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου, δεν το συζητώ. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει. Από εκεί και πέρα η Πάολα είναι ένα όνομα τυχαίο. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω τίποτα με την κουβέλα, δεν την ξέρω. Μπορεί και αυτή να χρησιμοποιήσει το όνομά μου για κάτι τυχαίο που δεν της αρέσει που κάνω εγώ. Μπορεί να μην συχαίνεται. Θεμητό είναι. Εγώ δεν έβρισα τη συγκεκριμένη κοπέλα. Ούτε την έβρισα καν. Αναφέρθηκα σε ένα τυχαίο όνομα επειδή αυτή τη στιγμή που λέει και καλά κάνει και πουλάει. Μαγκιά της, δεν το συζητώ. Αναφέρθηκα στο σύστημα. Σε ένα σύστημα. Και επέλεξα ένα τυχαίο όνομα. Δεν είναι η συγκεκριμένη. Μην παρεξηγηθεί η κοπέλα, ας πούμε. Το έγραψα και στο Facebook που το είδες. Έγραψα, μην με ρωτάτε τι έπαθα, τίποτα δεν έπαθα. Όχι, πως συνέβη κάτι συγκεκριμένο και... Έγραψα ακριβώς αυτή τη φράση. Μην με ρωτάτε τι έπαθα, τίποτα δεν έπαθα. Απλώς αγανακτώ όταν το μόνο που μας ενδιαφέρει στην τηλεόραση είναι τι φόρεσε η τάδε, πώς έβαψε τα νίκια της η άλλη. Είδα ένα εξώφυλλο μιας πολύ γνωστής κοπέλας, η οποία πήγε για ψώνια. Γιατί πρέπει να με αφορά ότι πήγε ψώνια πριν τις διακοπές, γιατί πρέπει να με αφορά τι μαγιο φοράει, ή γιατί ο τάδε κύριος, ξέρω εγώ, τάδε ξέρω, τάδε κυρία και θα κάνω το δεύτερο παιδί, το τρίτο, το τέταρτο, δεν ξέρω. Ασχολούμαστε, όχι ότι δεν είναι καλά, εγώ δεν τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και το μπουζούκι και εγώ πάω. Έχω πάει, διασκεδάζω. Αρκεί όλο αυτό το πράγμα να μην γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό προσπαθώ να λέω. Δεν είναι κακό τίποτα, αρκεί να γίνεται με μέτρο. Όταν όμως όλη μας η ζωή και όλο μας το είναι εξαρτάται από τη φτύνια, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ η φτύνια και η κακουστία να είναι μόνο στη ζωή μας μέσα και να μην είναι τίποτε άλλο. Και να χλεβάζεται κάθε τι όμορφο, να χλεβάζεται κάθε τι καινοτόμο, να χλεβάζεται, το ότι σε κάποιον αρέσει η ποίηση, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Γιατί όταν έχω πει, ξέρω εγώ, μ' αρέσει η ποίηση, έχω χλεβαστεί γι' αυτό. Και λέω, γιατί ρε παιδιά, αν κάτι δεν το γνωρίζετε, μην το χλεβάζετε. Όχι. Όλα τα περιστατικά, φαντάζομαι, τα προεκλογικά με τις ακραίες αντιδράσεις κάποιων εκπροσώπων, τα είδες και εσύ με έκπληξη. Μιλάμε για ανθρώπους, δεν ξέρω, αστοιχείο τους, αμόρφωτους, μην εκφραστώ και χειρότερα, αλλά όποιος το κάνει αυτό, όχι. Είναι αστοιχείο τους και αμόρφωτους.